Βρισκόμαστε στο Αφροδίτη Cup, λίγο πριν το sign-in των αθλητών, λίγο πριν την κλήρωση. Μαζί μας είναι ο Γιάννος Χατζηγεωργίου, head coach του National Team. Γιάννο, πες μας λίγα πράγματα για τα παιδιά που συμμετέχουν και για την προετοιμασία που κάνατε ενώπιση Αφροδίτη Cup. Ναι, είμαστε από την περασμένη Δευτέρα εδώ στο Λεμεσό. Προσπαθούμε με όλα τα παιδιά να εξοικειωθούμε την επιφάνεια. Κάνουμε καθημερινά προπονήσεις. Εντάξει, είχαμε κάποιες δυσκολίες. Τα παιδιά είναι συνηθισμένα να παίζουν είτε στο χώμα είτε τώρα στη σκληρή επιφάνεια στο Εθνικό Κέντρο. Όμως σιγά σιγά αρχίσαν να προσαρμόζονται και ελπίζω από αύριο που αρχίζουν τα προκριματικά ότι θα μπορέσουν να πιάσουν την απόδοση τους και να μην επηρεαστούν αρνητικά από την επιφάνεια και να μπορέσουν να παίξουν το παιχνίδι που ξέρουν. Τώρα, όσον αφορά την αγωνιστική τους κατάσταση και τις πιθανότητες, εντάξει, παίζουμε, έχουμε όλα τα παιδιά τα οποία έχουμε διάθεσή μας στην ομάδα, λαμβάνουμε μέρος όλοι, εκτός ο Φίλιππος ο Τσανγκαρίδης, ο οποίος δυστυχώς δεν θα είναι εδώ διότι συμμετέχει σε Future στην Ισπανία. Και λέω δυστυχώς, διότι θα ήταν μια καλή ευκαιρία για τον Φίλιππο να παίξει εδώ και να κερδίσει αυτό το τουρνουά, διότι πιστεύω είναι στα μέτρα του από τις συμμετοχές που έχω δει. Από εκεί και πέρα έχουμε αξιόλογα παιδιά, στα αγόρια έχουμε τον Φώτον τον Φωτιάδη, έχουμε τον Σωτήρη τον Χατζηστηρή, έχουμε τον Σέργη τον Κυρακή, τον Χρήστο τον Χατζηγεωργίου και τέλος πάντων δεν θέλω να αρχίσω να λέω ένα-ένα τα ονόματα, αλλά μιλούμε για παιδιά με εμπειρίες. Όλα αυτά τα παιδιά ταξίδευαν ολόχρονα και ειδικά το καλοκαίρι έχουν παίξει πάρα πολλά τουρνουά. Έχουν φέρει καλά αποτελέσματα, κάποιοι στα 18άρια, κάποιοι στα 16άρια. Και από τη στιγμή που κατάφεραν να φέρουν αποτελέσματα στο εξωτερικό, γιατί όχι και εδώ στην Κύπρο που παίζουν στη μέτρα τους. Πιστεύω ότι και ελπίζω ότι κάποια από τα παιδιά που ανάφερα θα βρεθούν σε καλή κατάσταση και θα δώσουν κάποιες νίκες στην ομάδα μας και να πάνε όσο πιο ψηλά μπορούν. Στις κοπέλες επίσης έχουμε την Ιωάννα τη Σάβα, η οποία έπαιξε αρκετά καλά φέτος στα τουρνουά της ITF και έφτασε σε μια πολύ καλή κατάταξη στην παγκόσμια κατάταξη, οπότε ευελπιστώ ότι θα πιάσει και εδώ μια καλή απόδοση και θα φέρει αξιόλογα αποτελέσματα και εισάξια με αυτά που έφερνε στο εξωτερικό. Και η Μαριλένα η Παπαδοπούλου επίσης, που αν πιάσει καλή απόδοση είναι και όμιλος της εδώ, γιατί όχι να προχωρήσει και αυτή αρκετά μπροστά στο τουρνουά. Και από εκεί και πέρα έχουμε τη Μάρα, την Δανιέλα, την Πριλανή και τις πιο μικρές που θα προσπαθήσουν να δώσουν το καλύτερο σε αυτό και να φέρουν κάποια results. Στόχος είναι να παίξουν όλα τα παιδιά. Έχουμε χρησιμοποιήσει όσες θέσεις μπορούμε από όλες τις ηλικίες, από τα 14 και άνω, και ο στόχος του καθενός είναι διαφορετικός. Κάποιοι παίζουν για την εμπειρία, κάποιοι παίζουν για να διακριθούν. Ανάλογα με την ηλικία και με το επίπεδο, ο καθένας παίχτης έχει και διαφορετικούς στόχους. Γιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ και καλές επιτυχίες σε όλους. Και εγώ ευχαριστώ.